η χθεσινή του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Στην επόμενη μέρα ο απόϊχος τι λέει, Γιάννη? Αντώνη, αυτό που λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά είναι ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έδωσε το στίγμα των κινήσεών του, το στίγμα των προτάσεών του, κάτι που είχε ξεκαθαρίσει άλλωστε, όπως λένε οι ίδιοι συνεργάτες, στις τελευταίες εβδομάδες μετά και την παρουσίαση της επικαιροποιημένης πρότασης στο Ζάπιο 2. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς χθες στον Πρωθυπουργό του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνενέσει, δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια πολιτική που θεωρεί ότι είναι αδιέξοδο, ότι είναι λάθος, ότι δεν οδηγεί πουθενά, ότι το μείγμα της πολιτικής αυτό δεν είναι σωστό και ουσιαστικά έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Μάλιστα, φέρεται ο κύριος Σαμαράς να είπε στον Πρωθυπουργό ότι εγώ δεν το συζητάω αυτό, αναφερόμενος στις αυξήσεις στη φορολογία που συζητιούνται από κυβερνητικής πλευράς στις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήγησε στον Πρωθυπουργό το σκεπτικό της Νέας Δημοκρατίας για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Από εκεί και πέρα, φαίνεται, όπως είπε και στη δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς, ότι στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων, των επαναπατρισμών των κεφαλαίων και της εργασιακής εφεδρείας υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Δέχεται η κυβέρνηση αυτές τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει πρακτικά στην πολιτική αυτό? Ακούω ότι θα υπάρξει μια επιτροπή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας να δουν αυτά τα θέματα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Από τη Νέα Δημοκρατία δεν επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόμενο. Δεν ξέρουν. Όπως καταλαβαίνεις, η κίνηση είναι, το μπαλάκι είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Δεν έχει κάποια πρόσκληση μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν έχει απευθυνθεί κάποια πρόσκληση. Πάντως, το δεύτερο ερώτημά μου είναι αν το μεσοπρόθεσμο πακέτο αυτό σαλαμοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, πάει σε εφαρμοστικούς νόμους στη Βουλή, υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία κάποιον να το ψηφίσει? Τα φορολογικά αποκλείεται. Τα υπόλοιπα υπό αποκρατικοποίηση φερρυπίν. Αντώνη, θα σου πω ότι ακόμα και για τις αποκρατικοποιήσεις που οι θέσεις των δύο κομμάτων είναι κοντά, χθες ο κύριος Σαμαράς με τη δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δεχτεί αποκρατικοποιήσεις για πρόσκαιρο ταμιακό όφελος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, καθώς θεωρεί ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση, ενώ σε κάποιες διατάξεις που είναι, που περιέχονται στο Ζάπιο 2, θα τις στηρίξει. Όμως θα πρέπει να σου επισημάνω αυτό που λένε εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, ότι η αποσπασματική υιοθέτηση ορισμένων μέτρων που έχει προτείνει ο κύριος Σαμαράς δεν θα οδηγήσουν πουθενά αν τα δεχτεί η κυβέρνηση, διότι όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία είναι ένα πρόγραμμα αρθρωτό, το οποίο ένα μέτρο αλληλεπιδρά με το άλλο. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική υιοθέτηση των μέτρων της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον ραντεβού το απόγευμα στις 5 με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Θα έρθουν εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού και θα ενημερωθούν από το οικονομικό επιτελείο του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το επικαιροποιημένο πρόγραμμα για το Ζάπιο 2. Μάλιστα, χθες αργά το απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εκπρόσωπος της Τρόικας, κλείστηκε το ραντεβού χωρίς την παρουσία του κυρίου Σαμαρά. Απόψε στις 5 θα υπάρξει το κοστολογημένο πρόγραμμα. Είναι μια θετική εξέλιξη, όπως την αποτιμούν εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, διότι για πρώτη φορά η Τρόικα κάνει ένα follow-up, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, της πρότασης. Γιατί θα πρέπει να θυμίσω, Αντώνη, ότι όταν ενημερώθηκε η Τρόικα για την επικαιροποιημένη πρόταση, ήταν λίγες μόνες ώρες μετά την παρουσίαση του Ζάπιο 2. Μετά, 24 ώρα μετά, πήρε την μεταφρασμένη πρόταση και σήμερα θα υπάρξει συζήτηση επί της κοστολογημένης πρότασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και βιομηχανιών, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ανοιχτό σε οποιαδήποτε ρεαλιστική πρόταση που δεν θα αλλάζει όμως τη βασική κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής. Ανέφερε ότι αν υπάρξει συμφωνία σε μέτρα που θα μειώνουν τη φορολογία αλλά θα αυξάνουν τη φορολογητέα ύλη, τότε κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν αυτό το πλαίσιο από κοινού με την Τρόικα. Από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του ΣΕΒ και λίγες ώρες μετά τις συναντήσεις του με τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Πρωθυπουργός έδωσε με ξεκάθαρο τρόπο το πλαίσιο της συνένεσης και δήλωσε ανοιχτός σε κάθε ρεαλιστική πρόταση. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση που είναι ρεαλιστική και συμβάλλει στη μεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια. Αρκεί όμως να τείνουν όλες οι προτάσεις στην ίδια κατεύθυνση. Της ενίσχυσης αξιοπιστίας της χώρας μας, στην επίτευξη των δύσκολων στόχων που έχουμε θέσει και που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας. Η συνένεση δεν επιβάλλεται μόνο για εθνικούς λόγους.
είναι και εφικτή στην πράξη σε πολλά θέματα. Εμφανίστηκε αποφασισμένος να λάβει όλες τις αποφάσεις που χρειάζονται για τη σωτηρία της χώρας, χωρίς, όπως είπε, να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Σήμερα η επιλογή που έχουμε μπροστά μας δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Είτε δίνουμε τη μάχη μέχρι τέλους, χωρίς δεύτερη σκέψη, με στόχο να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της χώρας μας, να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές παντού, κόβοντας με το μαχαίρι κάθε απόπειρα να θυγεί η Ελλάδα. Ή απ' την άλλη, να δώσουμε σε εκείνους την αφορμή, το δικαίωμα να αρχίζουν να μιλούν, να θεωρούν ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, μπορεί να μπει στο περιθώριο του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε πετάμε την ασπίδα μας, υποχωρούμε μπροστά στο πολιτικό κόστος, υιοθετούμε την πολιτική των εύκολων λόγων, εγκαταλείπουμε τις επάλξεις και περνάμε στην ιστορία ως άνθρωποι μικροί, σπιθαμιαίοι ηγέτες, οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα τους στον γκρεμό, προκειμένου να κρατήσουν τις καρέκλες τους και να επανεκλεγούν. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η συνένεση των πολιτικών δυνάμεων δεν σημαίνει και κόλπο αποφυγής για να μην προχωρήσουν οι αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Είμαι έτοιμος να συζητήσω και μαζί να διαπραγματευτούμε με τους δανειστές μας καινοτόμες προσεγγίσεις. Προσεγγίσεις όμως που μειώνουν το βάρος της επιχειρήσης, αλλά και όμως δίνουν ίσο δύναμο ή και καλύτερο αποτέλεσμα στα έσοδα. Πολύ απλά, αυτό μεταφράζεται στην αποτελεσματική διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή στην αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Για να είμαστε όμως πιστικοί ότι και βελτιώνουμε τους όρους της φορολογίας, αλλά και εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα έσοδα, χρειάζεται τουλάχιστον η ευρύτατη συνένεση, εγγύηση θα έλεγα, του επιχειρηματικού κόσμου, του επαγγελματία, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Και αυτό που αποφασίζουμε, αυτό και να κάνουμε. Ο Υπουργός Οικονομικών στάθηκε ιδιαίτερα στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, πρότεινε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την Ευρωζώνη. Αλλαγές χωρίς θυσίες και δυσκολίες δεν υπάρχουν, παρά μόνο στα παραμύθια. Στην πράξη, για να αλλάξει η χώρα χρειάζεται δουλειά πολύ, και τη δουλειά αυτή την έχουμε ξεκινήσει και μπορούμε να τη συνεχίσουμε μόνο με συμμάχους όλους σας και πάνω απ' όλα με τους Έλληνες πολίτες. Απομένει μόνο μία πολιτικά υγιής και εθνικά αξιοπρεπής λύση. Να κληθεί ο λαός να αποφανθεί άμεσα για την ακολουθητέα εθνική πορεία μέσα από ένα δημοψήφισμα, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας για σοβαρό εθνικό λόγο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως το συνεχές αυτομαστίγωμα και η κριτική δεν ωφελεί τη χώρα. Το όχι που είπε στον Πρωθυπουργό για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξήγησε αναλυτικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς, μιλώντας και αυτό στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Είπε με έμφαση ότι στηρίζει το σωστό και δεν συνενεί στο λάθος. Στην πολυσυζητημένη συνένεση δεν περιμέναμε να μας τη ζητήσει κανείς. Την προσφέραμε από τις αρχές του 10, όταν υπήρχαν περιθώρια ακόμα να αποφευθούν τα χειρότερα. Τότε η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία σημασία, δεν ανταποκρίθηκε. Όταν προσφέρεις συνένεση, δεν περιμένεις πολεμική. Όταν προτείνεις μέτρα για να αποφύγεις τα χειρότερα, δεν περιμένεις ειρωνία. Και σήμερα ζητούν από μας να συνενέσουμε. Αλλά θέλω απλά να ρωτήσω, σε τι? Λογικά, σε τι? Σε αυτό που έχει αποδειχθεί λάθος? Με αυτή την πολιτική που επιβάλλει θυσίες για να μειώσει το έλλειμμα και τελικά το αυξάνει το έλλειμμα, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να συνενέσει. Κόκκινες γραμμές αλλά και πιθανά κάποια πιθανά σημεία σύγκλησης ανέδειξαν οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς χθες στην προσπάθεια συνένεσης για το πακέτο των 28 δις. Σημείο πολιτικής τριβής είναι η αύξηση των φόρων. Οι δείχτες του ρολογιού έδειχναν 10.30 το πρωί όταν ο Αντώνης Σαμαράς πέρναγε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Να πούμε και χρόνια πολλά, ότι είναι και τα γενέθλια. Ο προβληματισμός για την κατάσταση της οικονομίας ήταν έκδηλος, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στυλιτεύει τα νέα φοροεισπρακτικά, όπως τα χαρακτήρισε, μέτρα της κυβέρνησης. Ο κύριος Παπανδρέου επιμένει στην ίδια αποτυχημένη συνταγή ενώπιση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Προαναγγέλει νέες φοροεπιδρομές, νέες οριζόντιες περικοπές σε βάρος όσων πλήρωσαν ήδη, όσων δεν αντέχουν άλλο. Σε αυτή την αποδεδειγμένα λανθασμένη συνταγή του μνημονίου δεν πρόκειται να συμφωνήσω.
Ναι στις αποκρατικοποιήσεις, όχι όμως στη βιαστική εκποίηση, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν μεμονωμένα θετικά στοιχεία, όπως οι συμβάσεις εκμετάλλευσης λιμανιών και αεροδρομίων ή όπως η διαφαινόμενη πρόθεση του κυρίου Παπανδρέου να υιοθετήσει και κάποιες από τις προτάσεις μας στο Ζάπιο 2, αυθαίρετα επαναπατρισμός κεφαλαίων, εργασιακή εφεδρεία. Όμως, λίγα σωστά, σε ένα συνολικό λάθος δεν δίνουν τη λύση. Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η επαναδιαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου δεν μπορεί παρά να είναι μονόδρομος, τόνισε. Η κοινωνία επιθυμεί συνένεση σε ό,τι είναι ωφέλιμο, όχι σε ό,τι βλάπτει την πατρίδα. Η κοινωνία αναζητεί συνένεση για αλλαγή κατεύθυνσης, όχι συμφωνία κορυφής για να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στο ίδιο αδιέξοδο. Κάτι τέτοιο αφήνει έξω την κοινωνία. Τέτοια συνένεση δεν δίνει. Της Δημοκρατίας για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Από εκεί και πέρα, φαίνεται, όπως είπε και στη δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς, ότι στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων, των επαναπατρισμών των κεφαλαίων και της εργασιακής εφεδρείας υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Δέχεται η κυβέρνηση αυτές τις προτάσεις. Τι σημαίνει πρακτικά στην πολιτική αυτό? Ακούω ότι θα υπάρξει μια επιτροπή, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με το οικονομικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας να δουν αυτά τα θέματα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Από τη Νέα Δημοκρατία δεν επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόμενο, δεν ξέρουν. Όπως καταλαβαίνεις, η κίνηση είναι, το μπαλάκι είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο, δεν έχει κάποια πρόσκληση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει απευθυνθεί κάποια πρόσκληση. Πάντως σημειώνουν αυτό και ουσιαστικά έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Μάλιστα, φέρεται ο κύριος Σαμαράς να είπε στον Πρωθυπουργό ότι εγώ δεν το συζητάω αυτό, αναφερόμενος στις αυξήσεις στη φορολογία που συζητιούνται από κυβερνητικής πλευράς στις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης εξήγησε στον Πρωθυπουργό το σκεπτικό της νέας παρουσίασης της επικαιροποιημένης πρότασης στο Ζάπιο 2. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς χθες στον Πρωθυπουργό του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνενέσει, δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια πολιτική που θεωρεί ότι είναι αδιέξοδο, ότι είναι λάθος, ότι δεν οδηγεί πουθενά, ότι το μείγμα της πολιτικής αυτό δεν είναι σωστό. Η χθεσινή του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Στην επόμενη μέρα ο απόϊχος τι λέει, Γιάννη? Αντώνη, αυτό που λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά είναι ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά τη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έδωσε το στίγμα των κινήσεών του, το στίγμα των προτάσεών του, κάτι που είχε ξεκαθαρίσει άλλωστε, όπως λένε οι ίδιοι συνεργάτες, στις τελευταίες εβδομάδες μετά την